Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, αναφέρει ως ευαγγελική περικοπή την θεραπεία του εκγενετής τυφλού, που με πολλές λεπτομέρειες μας αφηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το θαύμα της θεραπείας του τυφλού από τον Κύριο, όπως ήδη θα εννοήσατε, περιέχει πλουσιωτά την θεολογία, αλλά εμείς θα μείνουμε μόνον στο συμπέρασμα που έβγαλε ο Κύριος από την στάση του πρώην τυφλού που επίστευσε εις τον Κύριον ότι είναι ο Υιός του Θεού, όσο και από τη στάση των αρχόντων, οι οποίοι ζητούσαν με κάθε τρόπο να αποδείξουν ότι ο Κύριος δεν είναι ό,τι έλεγε ο τυφλός, να δείξουν δηλαδή την απιστία των. Γι' αυτό και ο Κύριος συμπερασματικά είπε τα εξής: «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται». Δηλαδή, εγώ ήρθα ακριβώς για να γίνει αυτός ο διαχωρισμός σαφής, ώστε εκείνοι που βλέπουν να μην βλέπουν και εκείνοι που δεν βλέπουν να βλέπουν. Πράγματι, αγαπητοί μου, ήλθε ο Κύριος να φανερώσει ποιοι διέθεταν πνευματική όραση, παρότι είχαν την σωματική τους τύφλωση, και ποιοι διέθετον πνευματική τύφλωση, παρότι διέθετον σωματική όραση. Αυτό ακριβώς ήλθε να δείξει. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο Κύριος θέλησε με το θαύμα αυτό να δείξει ότι υπάρχει πνευματική όραση ή πνευματική τύφλωση. Οι πατέρες μας διδάσκουν τις εκκλησίες μας ότι παράλληλα με τις πέντε αισθήσεις του σώματος έχουμε και τις πέντε αισθήσεις της ψυχής. Όταν επί παραδείγματι λέγει η Γραφή «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος», ελάτε να γευθείτε και να δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εδώ καλεί τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν δύο αισθήσεις: την αίσθηση της γεύσεως και την αίσθηση της οράσεως. Αλλά πώς θα γευθώ? Το φαγητό γεύομαι, το πικρό και το γλυκί γεύομαι. Πώς θα γευθώ τον Θεόν? Θα τον βάλω στη γλώσσα μου? Και πώς θα δω το Θεό για να πω ότι ο Κύριος είναι αγαθός? Προφανώς η αίσθηση εδώ της γεύσεως και της οράσεως αναφέρονται αυτές οι αισθήσεις εις των πνευματικών χώρων. Έτσι, παραλλήλως με τις πέντε αισθήσεις του σώματος έχουμε και τις πέντε αισθήσεις της ψυχής, ίδιες όπως το σώμα, έτσι και στην ψυχή, ώστε πραγματικά να λέμε ότι νους ορά και νους ακούει. Δεν βλέπουν τα μάτια, η ψυχή βλέπει. Δεν ακούν τα αυτιά, η ψυχή ακούει. Απλώς οι σωματικές, θα λέγαμε, αισθήσεις είναι εκείνες οι οποίες μεταφέρουν εξωτερικά ερεθίσματα που των τελικών λόγων ερμηνείας αυτών των εξωτερικών ερεθισμάτων τις έχουν οι πνευματικές αισθήσεις. Στο σημερινό θαύμα έχουμε την αίσθηση της πνευματικής οράσεως, την οποία διαθέτει μεν ο τυφλός, δεν διέθεταν όμως οι Φαρισαίοι. Πράγμα το οποίο φανερώνει ότι οι πνευματικές αισθήσεις μπορούν να αμβληθούν ή ακόμη και να καταστραφούν ανάλογα με την προαίρεση του καθενός. Εάν είναι
αγαθή ή είναι κακή. Και ο σκοπός τόσο των σωματικών αισθήσεων όσο και των πνευματικών αισθήσεων είναι να μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί τον Θεό και να τον αναγνωρίσει διαμέσου των δημιουργημάτων του. Γι' αυτό εξάλλου ο Κύριος άνοιγε και τα μάτια των τυφλών ή τους έδινε την ακοή μόνο και μόνο για να μπορούν να είδουν τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Προσέξτε να είδουν τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριος κάποτε αυτή τη σημασία έχουν. Μακάρι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες αν βλέπετε. Ευτυχισμένα τα μάτια εκείνα που βλέπουν, εκείνα που βλέπουν. Λέγω γαριμήν ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς οι θέλησαν οι δίν α ημείς βλέπετε και ουκ είδον και ακούσε α ακούετε και ουκ ήκουσαν. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος ιδιαιτέρως, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 10,23 εις τους μαθητάς του. Εντελώς ιδιαιτέρως, διότι εκείνοι ήδη αποκτούσαν την εμπειρία του Θεού ότι το παμέγιστο γεγονός μέσα στην κτιστήν, ορατήν και αόρατον δημιουργία ή το ηθέα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει μεγαλύτερο γεγονός από την θεωρία του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς είπε ο Κύριος ότι είναι ευτυχισμένα τα μάτια εκείνα που βλέπουν και ακούν, εκείνα που βλέπουν και ακούν. Από ποιον? Από τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Πέστε μου, ποιον είναι το άκρον εφετών μέσα στην Βασιλεία του Θεού? Δεν είναι το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που θα βλέπουμε εκεί εάν ο Κύριος μας αξιώσει? Ορθό λοιπόν αυτό. Ευτυχισμένα τα μάτια. Αλλά τι έβλεπαν όμως? Δεν έβλεπαν και ο Άννας και ο Καϊάφας και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης που κατεδίκασαν τον Κύριον? Δεν έβλεπαν? Έβλεπαν. Τι έβλεπαν? Ό,τι βλέπαμε σε έναν άνθρωπο. Τι? Έναν άνθρωπο. Τίποτε άλλο. Έναν άνθρωπο. Γιατί ο Κύριος είπε ευτυχισμένα τα μάτια εκείνα που βλέπουν ό,τι βλέπουν? Ό,τι βλέπουν. Γιατί αναφέρεται στις εσωτερικές αισθήσεις. Οι σταυρωτές, οι καταδικάσαντες, οι πολλοί δεν έβλεπαν παρά μόνο με τα μάτια ή καλύτερα αντιλαμβάνοντα τον Κύριον μόνο με τις εξωτερικές αισθήσεις, δεν μπορούσαν τίποτα να αντιληφθούν από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ορθά λέγει ένας εκκλησιαστικός διδάσκαλος ότι τον Ιησούν τον είδαν πολλοί, τον λόγον ο λίγοι. Αλλά τι είναι όμως αυτή η πνευματική όραση? Να μπορείς να διακρίνεις τις ενέργειες του Θεού και δι' αυτών των ενεργειών αυτόν τον ίδιο το Θεό. Αυτό λέγεται πνευματική όραση. Και η πνευματική διάκριση είναι η όραση της ψυχής. Αυτό θα πει διάκριση. Ξεχώρισμα, να μπορώ να δω, και είναι η δύναμη σε εκείνη της ψυχής που μπορεί να αναγνωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο και το αιώνιο από το παροδικό. Αυτό είναι όραση της ψυχής. Την δύναμη αυτήν της οράσεως της ψυχής την έχει φυτέψει αυτός ο ίδιος ο Δημιουργός για να μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει πράγμα που ταιριάζει μόνον στην λογικότητα και στην ελευθερία. Έτσι βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου, δηλαδή διαθέτω όραση πνευματική, σημαίνει
βλέποντας τη φύση, διακρίνω τον Θεό δημιουργών. Δεν ταυτίζω τη φύση με τον Θεό. Δεν είμαι φυσιολάτρης, αλλά είμαι λάτρης του Θεού διά της φύσεως. Διακρίνω λοιπόν τον δημιουργό διά των δημιουργημάτων, ως Θεόν παντοδύναμον, πάνσοφον και πανάγαθον. Βλέπω σημαίνει, έχω όραση πνευματική σημαίνει, βλέπω την πρόνοια και την κυβέρνηση του Θεού μέσα στην δημιουργία του. Ακόμη σημαίνει, βλέπω το Θεό μέσα στην ιστορία και μέσα στην ίδια τη ζωή μου. Βλέπω ακόμη το Θεό μέσα μου, αλλά το βλέπω σαν μια υπερτάτη πληροφορία. Αν δεν είχαν αυτήν την εσωτερική όραση ως πληροφορία, οι Άγιοι δεν θα έδιναν τη ζωή τους. Μην ξεχνάμε ότι το υπέρτατον φυσικών αγαθών είναι η ζωή. Για να μπορείς να βάζεις κάτι πιο πάνω από το υπέρτατον αυτών φυσικών αγαθών, πάει να πει ότι δεν είσαι ένας ματαιολόγος, δεν είσαι ένας υποκριτής. Για χίλια πράγματα, αγαπητοί μου, μπορούμε να υποκριθούμε, αλλά όχι για να δώσουμε τη ζωή μας, αν δεν έχω μια εμπειρία. Έτσι λοιπόν βλέπω το Θεό μέσα μου σαν μια υπερτάτη πληροφορία. Αυτό θα πει έχω πνευματική όραση. Ακόμη πνευματική όραση έχω, θα πει ότι βλέπω την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού και πιστεύω σε Αυτόν και Τον προσκυνώ όπως Τον προσεκίνησε και ο πρώην τυφλός. Ακόμη βλέπω την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τόσο όταν μένει μέσα μου όσο και όταν απέρχεται και αισθάνομαι την ερημιά μου. Ο Απόστολος μας είπε ότι είμαι θα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι κανείς κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος ερήμην της γνώσεως του κατοικητηρίου. Δεν είμαι ένα άψυχον και άλογον κατοικητήριον. Είμαι έμψυχον και λογικών κατοικητήριον. Και είμαι και ελεύθερον κατοικητήριον. Αν θέλω δέχομαι ένικον, αν θέλω δεν δέχομαι ένικον. Συνεπώς δεν μπορώ να μην έχω αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Σας είπα προηγουμένως και αρνητικά ακόμα αισθάνομαι την ερημιά μου, αισθάνομαι την εγκατάλειψή μου όταν το Πνεύμα του Θεού έχει φύγει από μέσα μου. Ακόμη έχω πνευματική όραση, σημαίνει βλέπω τη δόξα του Θεού στις ποικίλες ενέργειές της. Όταν επί παραδείγματι, ξέρετε, η αγάπη είναι ενέργεια του Θεού, η πίστη είναι ενέργεια του Θεού. Όταν δω έναν άνθρωπο και αγαπά, αγαπά πολύ, βλέπω την ενέργεια του Θεού και τότε τη βλέπω και τότε λέγω, κοίταξε, ίγγισε ο Θεός μια καρδιά και αυτή η καρδιά αγάπησε. Ακόμα έχω πνευματική όραση, σημαίνει βλέπω τα σημεία της παρουσίας του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται, ότι ο Κύριος εγγύς. Θυμηθείτε εκεί των κακών οικονόμων που λέει εκεί την παραβολή του κακού οικονόμου, ο Κύριος χρονίζει, σημαίνει δεν βλέπει, σημαίνει δεν αισθάνεται τίποτε. Αλλά ο πιστός που έχει πνευματική και διαθέτει πνευματική όραση βλέπει αυτά τα σημεία της παρουσίας του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Βλέπω ακόμα μέσα μου τον προπτωτικόν άνθρωπον. Βλέπω όμως και τον καινούριο, συγγνώμη, τον μεταπτωτικόν άνθρωπο. Βλέπω όμως και τον προπτωτικόν άνθρωπον, τον καινούριον, τον εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω. Βλέπω και μελετώ και λέγω, ποιος είμαι? Ένας παλιάνθρωπος είμαι.
ένα τίποτα, εγγύς στο μηδέν, τίποτα δεν είμαι. Και όμως είμαι πιο μεγάλος από το σύμπαν, πιο σπουδαίος από ολόκληρη τη δημιουργία. Τα βλέπει κανείς και τα δυο μέσα. Βλέπει την αθλειότητά του, βλέπει και τη δόξα του. Ακόμη βλέπω σημαίνει ότι προγεύομαι τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού μέσα στις θεολογικές αρετές της πίστεως, της ελπίδος, της αγάπης και της προσευχής. Είδαμε, λέγει, μια ευχή του Λιχνικού, του Εσπερινού, είδαμε, Κύριε, τα αγαθά που μας έδωσες της Βασιλείας σου. Έτσι βλέπει κανείς πραγματικά. Ακόμη βλέπω σημαίνει αισθάνομαι την ματαιότητα και την παροδικότητα και την πτωχία του παρόντος κόσμου. Ένας κόσμος παλαιωμένος που πηγαίνει στον αφανισμό και επιθυμώ μια Κρήτονα πατρίδα, έναν άλλον τόπον στον οποίο θα πατήσω και θα είναι αιώνιος και αθάνατος. Ζω ακόμα την παρουσία των Αγίων στη μεσητεία τους, στην αγάπη τους και στη βοήθειά τους. Βλέπω ακόμη σημαίνει λυπούμε τους ανθρώπους όταν δεν ζουν ευαγγελικά και μαστίζονται από τα πάθη και τα σαρκικά και τα πνευματικά, και αναρωτιέμαι οι άνθρωποι αυτοί γιατί δεν βλέπουν ότι είναι δυστυχισμένοι. Αν ακόμη ζήσω μια πιο έντονη πνευματική ζωή, τότε περισσότερο θα αποκτήσω πνευματική όραση. Η πνευματική όραση γίνεται βαθυτέρα και βαθυτέρα, καθαρωτέρα και καθαρωτέρα, εναργεστέρα και εναργεστέρα, έως ότου δω και αυτό το άκτιστο φως της Θείας Δόξης από τον παρόντα ακόμη κόσμο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιον εστίν τοποιούν εταίρους οφθαλμούς, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο κάνει καινούργια μάτια για να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει. Αλλά τι μπορεί να καταστρέψει αυτήν την πνευματική όραση που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να την έχουν αλλά δεν την έχουν? Γρήγορα και περιληπτικά, η αμαρτία. Η αμαρτία βγάζει τα μάτια της ψυχής και τα κάνει τυφλά. Αλλά προπαντός η αμαρτία που χρονίζει, και ακόμα είναι τα ψυχικά πάθη πιο πολύ, όπως είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, το μίσος, ο φθόνος, η φιλαργυρία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε συγκριτικά με τα σαρκικά πάθη ότι οι πόρνες και οι τελώνες, οι κλέφτες και αμαρτωλοί σας ξεπερνούν, σας τους φαρισαίους, τους υπερηφάνους και φιλαργύρους και εγωιστάς και φθονερούς. Και αποτέλεσμα αυτής της τυφλώσεως, αγαπητοί μου, είναι να θέλω να, είναι να φθάνω, να αποδεικνύομαι με μορία, με αφροσύνη και με άγνοια. Και είναι κάτι που το βλέπουμε όχι στους τότε συγχρόνους του Κυρίου, που ενεργούσαν με τέτοια αφροσύνη και μορία. Το βλέπουμε και σε κάθε εποχή και στην εποχή μας. Πώς μπορούν άνθρωποι με τόση μορία να κυβερνούν, με τόση μορία να ενεργούν, με τόση μορία να κινούνται και δεν έχουν, και λέμε, δεν έχουν τον κοινόν νουν. Ούτε τον κοινόν νουν δεν έχουν, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι που στερούνται οράσεως πνευματικής. Έτσι έχουμε τύφλωση σε θέματα πίστεως και φθάνομαι στην αθεία. Γιατί ο ένας βλέπει το Θεό
και ο άλλος δεν τον βλέπει. Γιατί ο ένας είναι ένθεος και ο άλλος είναι άθεος. Πού οφείλεται? Στην όραση. Είναι πολύ απλό. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει όραση στα θέματα της πίστεως, δεν δέχεται την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Ό,τι άλλο μπορεί να λέγει για το πρόσωπο του Χριστού, μόνο για θεάνθρωπο δεν τον δέχεται. Και δεν θέλει και επιμένει γι' αυτό. Τι θα σε πείραζε, άνθρωπε, εάν ο Ιησούς Χριστός ή το τέλειος θεάνθρωπος? Όχι, με πειράζει, σου λέγει. Τι σε πειράζει? Τι σε πειράζει? Γιατί επιμένεις? Γιατί, γιατί είναι φοβερή η τύφλωση της ψυχής. Και είναι δυναμική η τύφλωση, όπως και η όραση είναι δυναμική. Ακόμη ο άνθρωπος της απιστίας, ο άνθρωπος της τυφλώσεως, συγγνώμη, βλέπει τον κόσμο ότι είναι ένα δημιούργημα, όχι δημιούργημα, λάθος έκανα, ένα αντικείμενο αυθύπαρκτον. Υπάρχει από μόνο του. Το φαινόμενο της ζωής το βλέπει σαν κάτι το αυτόματο, σαν ένα προϊόν της τύχης. Ακόμη τον άνθρωπο σαν ένα προϊόν της εξελίξεως. Τι κρίμα. Ακόμα υπάρχει η τύφλωση σε θέματα ηθικής. Δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτε από το Ευαγγέλιο. Υπάρχει υποκειμενοποίηση της ηθικής. Υπάρχει ο φροϊδισμός, ο πανσεξουαλισμός. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε από εκεί. Ο φεμινισμός, εκείνος ο αρνητικός φεμινισμός που είναι προϊόν της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Το αυτόματο διαζύγιο, αν θέλετε να μιλήσω σε σύγχρονα αντικείμενα, η άμβλωση, η τρομοκρατία, η αναρχία, όλα αυτά είναι τύφλωση στον χώρο της ηθικής. Αλλά έχουμε και την τύφλωση στο νόημα της υπάρξεως. Δεν βλέπει τίποτα ο άνθρωπος για το νόημα της ζωής του. Μα δεν βλέπει τίποτα. Θέλετε να σας διαβάσω, και θα νομίζετε πως γράφει ένας σύγχρονος, που σύγχρονος φιλόσοφος θα μπορούσε να γράφει έτσι, αλλά δεν είναι αυτό. Μόνο η γλώσσα προδίδει ότι είναι πολύ παλιό. Είναι από τη Σοφία Σολομώντος, από το δεύτερο κεφάλαιο. Σας διαβάζω μία επιλογή, γιατί έχει πολλά εκεί. Ο λίγος εστίν, λέγουν οι άνθρωποι που έχουν τύφλωση στον χώρο του νοήματος της υπάρξεως, ο λίγος εστίν και λυπηρός ο βίος ημών, και ουκ εστίν ίασις εν τελευταί ανθρώπου, δεν ξαναγυρίζει ο άνθρωπος πίσω, πέθανε, τελείωσε, τελείωσε, και ουκ εγνώστη ο αναλύσας εξάδου, δεν γύρισε κανείς να μας πει τι υπάρχει στον Άδη. Ότι αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν. Αυτό το αυτοσχεδίο θα πει αυτομάτως, θα πει τυχαία. Δεν υπήρξε τίποτα χέρι δημιουργού. Και μετά τούτο εσώμεθα ως ουχ υπάρξαντες. Και μετά θα γίνουμε ένα μηδέν, σαν να μην υπάρξαμε. Ότι καπνός η πνοή εν ρησίν ημών, στα ρουθούνια μας λέει είναι σαν καπνός η αναπνοή. Τι θα πει ψυχή? Και ο λόγος πινθύρεν κινήσει καρδίας ημών. Αυτό που μιλάμε τι είναι? Τίποτα, τίποτα. Σαν μια φλογίτσα. Ους βεσθέντος τέφρα αποβίσετε το σώμα και το πνεύμα διαχυθήσετε ως χάμνος αΐρ. Τότε τίποτα δεν είναι. Πεθαίνει ο άνθρωπος και αυτό το πνεύμα που λέμε πνεύμα, ενέργεια το λένε σήμερα οι άνθρωποι, ενέργεια εννοείται υλικών διαστάσεων, ενέργεια, αυτό λέγει ως χάμνος αΐρ. Σαν κούφιος αέρας. Τίποτα, τίποτα. Να το πω έτσι, χάμνος αΐρ. Ένα, επιτρέψατε μου, ένα μπλαφ, τίποτα. Και τέλειωσε ο άνθρωπος. Εκεί, εκεί τερματίστηκε. Δε φταιούν και απολαύσομεν το συμπέρασμα των όντων αγαθών. Ελάτε να χαρούμε λοιπόν, αφού τα πράγματα είναι έτσι στη ζωή, ελάτε να χαρούμε τη ζωή. Όλα τα αγαθά, αυτά που υπάρχουν, αυτά που οι αισθήσεις μας εγγίζουν και βλέπουν. Και χρυσόμεθα τη κτίστη. Και να κάνουμε χρήση της κτίσεως, να την απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, ως ενεότητη σπουδαίως.
Πανταχή καταλείπωμεν σύμβολα της Εφροσύνης. Παντού να αφήσουμε σημάδια του ειδονισμού μας και της Εφροσύνης μας, ότι αυτή η μερίσιμον και ο κλήρος ούτως. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Ακούσατε παρακαλώ. Έχουμε τέλος και την τύφλωση στο χώρο των σημείων των καιρών. Οι τυφλοί στην ψυχή δεν βλέπουν τίποτε από τα σημεία των καιρών. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, «Υποκριτέ, το πρόσωπον του ουρανού και της γης είδατε δοκιμάζει». Κάθε πρωί ακούμε το μετεωρολογικόν από το ραδιόφωνο τι καιρό θα κάνει όταν θα πάμε στην εκδρομή μας. Θα βρέχει, θα είναι καλός καιρός. Τον δε καιρόν τούτον πώς που δοκιμάζεται. Αυτό τον καιρό γιατί δεν τον δοκιμάζεται. Ποιον καιρόν? Τον καιρόν της παρουσίας μου. Αλλά και τον καιρόν της Δευτέρας μου παρουσίας. Γιατί δεν τον δοκιμάζεται? Εκείνο που λέγει στον Άγιον Πολύκαρπον ο Άγιος Ιγνάτιος, τους καιρούς καταμάνθανε των αναμενόμενων προσδόκα. Αυτό είναι ξένο δι' εκείνους που έχουν τύφλωση της ψυχής. Αγαπητοί μου, η πνευματική όραση είναι σπουδαιοτάτη αίσθηση και πρέπει με κάθε τρόπο να την διατηρούμε οξία. Εκείνο που την καταστρέφει είναι η αμαρτία, και μόνο η αμαρτία, και μόνο την αμαρτία να φοβηθούμε, γιατί αυτή είναι η κυρία αιτία της πνευματικής μας τυφλώσεως. Οι πρωτόπλαστοι έχασαν την πνευματική τους όραση μόλις αμάρτησαν, δεν έβλεπαν πια μπροστά τους. Αυτός που ζει όμως την εν Χριστώ ζωή αποκτά καινούρια όραση. Λέμε για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, πώς είδαν και πώς ερμήνευσαν τη Γραφή, τι μάτια είχαν. Σας το λέγω αλήθεια όταν διαβάζω τους πατέρες στην ερμηνεία τους του Λόγου του Θεού και λέγω, εγώ δεν το είδα αυτό ποτέ, εκείνοι πώς το είδαν, τι μάτια, αλήθεια, τι μάτια είχαν οι πατέρες να βλέπουν τη Γραφή. Πρέπει να γίνομαι, αγαπητοί μου, προφήτε. Πρέπει να γίνομαι όλοι προφήτε με την καινοδιαθηκική, θα λέγαμε, σημασία, για να μπορούμε να είμεθα οι ορώντες, να είμεθα οι βλέποντες μέσα μας και γύρω μας και στη Γραφή και στο παρελθόν και εις το παρόν και εις το μέλλον. Ο πιστός που νύφει γνωρίζει διαρκώς τα μυστήρια του Θεού.